Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να προσθέσω λίγες μόνο σκέψεις στα όσα πολύ σημαντικά είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με αφορμή αυτήν την σημαντική εκδήλωση με την οποία εκινούμε ως ελληνική πολιτεία με τη στήριξη του Ιδρύματος Μαριάννα Βαρδινογιάννη τις εκδηλώσεις με τις οποίες θυμόμαστε και πάλι τα σπουδαία πράγματα που έγιναν σε αυτή τη χώρα πριν από 2.500 χρόνια. Επιτρέψτε μου εισαγωγικά και παίρνοντας το νήμα από όσα είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να υπερθεματίσω στην τελευταία του παρατήρηση και να τονίσω πόσο σημαντικό είναι οι ιστορικές αυτές αναφορές να μην παρερμηνευθούν στα πλαίσια μιας σύγχρονης ανάγνωσης περί πολέμου των πολιτισμών. Δεν αφορούν αυτές οι εορταστικές εκδηλώσεις την αναβίωση αυτής της προσέγγισης ανάγνωσης της σημερινής εξαιρετικά περίπλοκης παγκόσμιας πραγματικότητας. Έχει δίκιο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν λέει ότι αν κάτι μας λείπει σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, είναι ο διάλογος μεταξύ των πολιτισμών, η καλύτερη κατανόηση, οι ανοιχτές θύρες επικοινωνίας. Και όσο οχυρωνόμαστε, πίσω από απλοϊκά στερεότυπα, τα οποία ερμηνεύουν πολύπλοκες καταστάσεις, τόσο κινδυνεύουμε κι εμείς να γίνουμε θύματα αυτών των στερεοτύπων και αυτών των προκαταλήψεων. Ο σημερινός κόσμος είναι εξαιρετικά περίπλοκος για να μπορούμε να τον αναλύουμε μόνο με τέτοια εργαλεία. Η ιστορία όμως έχει την ιδιαίτερη σημασία της και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου φέρνοντας ξανά στο μυαλό μου τα λόγια του ιστορικού Βασίλη Παναγιωτόπουλου, ο οποίος έγραφε ότι στην εποχή μας ο κόσμος στρέφεται και πάλι στις σελίδες του παρελθόντος, καθώς ο ρόλος της ιστορίας γίνεται θεραπευτικός. Και αν αυτό δηλώνει μια εσωτερική τάση κοινωνικής αυτογνωσίας για αναζήτηση του εαυτού μας, τότε πρόκειται για κάτι πολύ θετικό. Το απότατο παρελθόν μας, λοιπόν, γεμάτο δόξα, αλλά και γεμάτο πισωγυρίσματα, πιστεύω ότι ακριβώς υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να ειδωθεί. Να σκάψουμε και να σκύψουμε, δηλαδή, ως τις ρίζες μας, να ξανασυνδεθούμε με αυτές, όχι για να καταγράψουμε απλά γεγονότα, τα οποία λίγο πολύ είναι γνωστά, καθώς έχουν συνοδεύσει την εκπαιδευτική μας διαδρομή από τα πρώτα σχολικά μας βήματα, αλλά για να τα ξανασυναντήσουμε αυτά τα γεγονότα, ερμηνεύοντας ξανά το νόημά τους, να μετουσιώσουμε το φορτίο τους σε εφόδια για το μέλλον. Μόνο έτσι η ιστορία εγκαταλείπει τα ράφια των βιβλίων και μετατρέπεται σε ένα γόνιμο όρο εθνικής συνείδησης και στη συνέχεια των λαών. Τι ενσαρκώνει, λοιπόν, σήμερα αυτό το σημαντικό 480 π.Χ. Η μάχη των Θερμοπυλών και κυρίως η ναυμαχία της Σαλαμίνας του Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. Πρώτα απ' όλα νομίζω, και το τόνισε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μια πολύ σημαντική στιγμή εθνικής ομοψυχίας. Ελληνικές πόλεις, κράτη παραμέρισαν τις διαφορές τους, ενώνονται για να υπερασπιστούν το σημαντικότερο αγαθό τους, την ελευθερία τους. Όπως και τότε, έτσι και σήμερα. Είμαστε λίγοι για να είμαστε διχασμένοι, όπως τονίζω σε κάθε ευκαιρία. Και αυτό είναι το πρώτο μεγάλο δίδαγμα με ηλικία 25 αιώνων. Υπήρξε όμως, ειδικά η ναυμαχία της Σαλαμίνας, μια στιγμή δικαίωσης του σχεδιασμού και της προνοητικότητας. Ήταν τα ξύλινα τείχη του Θεμιστοκλή που σταμάτησαν τον εισβολέα και στάθηκαν η βάση της ακτινοβολίας της Αθήνας. Και αξίζει
αγαπητή κυρία Υπουργέ Πολιτισμού, να σκύψουμε με λίγο μεγαλύτερη προσοχή στο τι έγινε σε αυτό το κρίσιμο διάστημα μεταξύ της μάχης του Μαραθώνα και της ναυμαχίας της Σαλαμίνος. Και τι αποφάσεις πήρε τότε η πόλη της Αθήνας απέναντι σε άλλου είδους πιέσεις για το πώς θα μπορούσε τότε ενδεχομένως να ξοδευτεί ο πλούτος της πόλης. Κάποιοι προνόησαν να επενδύσουν στην αμυντική της θωράκιση και να χτίσουν τις βάσεις για κάτι το οποίο αποτελεί και το σύγχρονο χαρακτηριστικό του ελληνικού έθνους, την αυτοσύνη. Ότι η Ελλάδα έβλεπε και τότε, μέσα από την Αθήνα, βλέπει και θα βλέπει πάντα προς τη θάλασσα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ναυμαχία της Σαλαμίνας άνοιξε επίσης το δρόμο για την απελευθέρωση εδαφών που βρισκόντουσαν τότε υπό περσική κυριαρχία. Και επί 30 χρόνια μετά, οι Έλληνες αποδίθηκαν σε εκστρατείες ενσωμάτωσης της Ιωνίας. Έδωσαν έτσι την πρώτη εικόνα ενός έθνους με πατρίδα την Ελλάδα, αλλά με ορίζοντες σε ολόκληρο τον κόσμο, τουλάχιστον της Ανατολικής Μεσογείου εκείνης της εποχής. Και σπονδύ σε αυτόν τον οικουμενικό ελληνισμό αποτελεί στις μέρες μας και η επιλογή της κυβέρνησής μας να ψηφίζουν επιτέλους από τον τόπο τους και οι Έλληνες που διαμένουν μόνιμα εκτός των σύνορων της πατρίδας μας. Κυρίες και κύριοι, όσο μακρινή και αν φαντάζει εκείνη η περίοδος, οι αντιστήξεις στο παρόν ηχούν διδακτικά. Υπενθυμίζουν, για παράδειγμα, τη σημασία της ειρήνης στην ανέκαθεν φουρτουνιασμένη Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και προσδίδουν νέο νόημα στο ρόλο της σημερινής Ελλάδος ως παράγοντα, ως πυλώνα σταθερότητας, ειρήνης και ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή. Και βέβαια, το τέλος των μυδικών πολέμων ακολούθησε ο χρυσός αιώνας του πολιτισμού και της δημοκρατίας. Δύο στοιχεία που σφράγισαν ολόκληρη την ανθρωπότητα. Οριοθέτησαν πρώτα την Ευρώπη και τις αρχές της. Και δύο προκλήσεις που από τη φύση τους μένουν ανοιχτές ακόμα στη διαρκή εξέλιξη και πρόοδο. Και σε μία εποχή όπου δυστυχώς και η ίδια η έννοια της δημοκρατίας φαίνεται να υποχωρεί παγκόσμια, όπου αναπτύσσεται μία φιλολογία για την έννοια της ανελεύθερης δημοκρατίας, είναι πολύ σημαντικό να ξανασκύψουμε πάνω στα διδάγματα της αθηναϊκής δημοκρατίας με τις ιδιαιτερότητες μιας άμεσης δημοκρατίας που αναπτύχθηκε στην πόλη κράτος της Αθήνας, για να αναζητήσουμε ξανά γιατί αυτό το οποίο έγινε αυτά τα 50 χρόνια μετά τους μυδικούς πολέμους έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία στον σημερινό ταραγμένο κόσμο. Διότι χωρίς την αντίσταση των Ελλήνων στους περσικούς πολέμους, ούτε η φιλοσοφία θα έριχνε τόσο φως στη σκέψη και στους βαθύτατους εσωτερικούς προβληματισμούς των ανθρώπων, ούτε η μέχρι τότε ομή κοινωνική βία της διοίκησης ή των δεσποτικών καθεστώτων θα μετατρεπόταν σταδιακά σε θεσμούς, σε επιχειρήματα και σε λαϊκή συμμετοχή, δηλαδή στην έννοια της πολιτικής, όπως την ξέρουμε, όπως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Ακόμα και η Ευρώπη, η ίδια, αυτό το οποίο αποκαλούμε σήμερα Δύση, ενδεχομένως να είχε διαφορετική πορεία, εάν η κατάληξη των μαχών αυτών να ήταν διαφορετική. Η επέτειος, συνεπώς, που σε λίγο θα γιορτάζουμε, δεν αφορά απλά ένα ιστορικό γεγονός που ανήκει στη μακρά
ελληνική παράδοση, αλλά μία από τις πιο κρίσιμες καμπές στην πορεία της ανθρωπότητας. Στους καιρούς μας, οι προκλήσεις προφανώς είναι διαφορετικές. Κύματα προσφύγων και οικονομικών μεταναστών πολιορκούν τώρα τις ευρωπαϊκές χώρες. Κρίση δεν αφορά μόνο σύνορα και οικονομίες, αφορά πλέον και την ίδια την περιβαλλοντική απειλή. Ενώ δημοκρατικοί κανόνες και δικαιώματα, την εποχή της ψηφιακής επανάστασης, απαιτούν καινούργιες επεξεργασίες. Η Ευρώπη ίδια καλείται να αναμετρηθεί και πάλι με τα ίδια της τα ιδανικά, για να απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Και η Ελλάδα, βέβαια, καλείται να ανανεώσει το ρόλο που είχε πάντα. Ο σύμβολο δημοκρατίας και πολιτισμού και ο σημείο συνάντησης των λαών στον δρόμο της προόδου. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω από καρδιάς τη Διεθνή Οργανωτική Επιτροπή, την πρόεδρο της Κοσμητείας, την κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, για την ενεργή της συνεισφορά στην όσο το δυνατόν καλύτερη και πιο βαθιά επεξεργασμένη, τολμώ να πω, ευκαιρία που μας δίνεται να γιορτάσουμε αυτήν την σημαντική επέτειο. Θέλω να συγχαρώ προσωπικά την κυρία Βαρδινογιάννη, διότι ασχολείται με αυτήν την σημαντική ημερομηνία εδώ και πολλά χρόνια. Πολύ πριν. Πολύ πριν ίσως αντιληφθεί τη σημασία της η ελληνική πολιτεία, και θέλω επίσης να τονίσω πόσο σημαντικό είναι σε τέτοιες δράσεις να μπορούμε να συναντιόμαστε με την κοινωνία των πολιτών. Το ίδιο το οργανωμένο κράτος, η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία εκπροσωπείται σήμερα, και από όλους τους δημάρχους, οι οποίοι θα έχουν το δικό τους σημαντικό ξεχωριστό ρόλο να παίξουν σε αυτές τις επαιτειακές οργανώσεις, και η επίσημη πολιτεία δια του Υπουργείου Πολιτισμού, δια του Υπουργείου Εσωτερικών, σε μια γόνιμη σύνθεση, η οποία θα μας επιτρέψει να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο επικαλούμε συχνά, τη σύμπραξη δημόσιου, ιδιωτικού τομέα της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να πετύχουμε αυτήν την γόνιμη σύνθεση. Οι δράσεις, βέβαια, οι οποίες θα αναλυθούν, θα πρέπει να δέσουν αρμονικά, ειδικά αυτές που αφορούν την Σαλαμίνα, και με εκείνες της γειτονικής Ελευσίνας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021. Και χρέος μας, λοιπόν, είναι να μετατρέψουμε τα 2.500 χρόνια από τη μάχη των Θερμοπυλών και την αυμαχία της Σαλαμίνας σε μία αφετηρία μιας αντίστροφης διαδρομής εθνικής αυτογνωσίας, μια διαδρομή η οποία θα συνεχιστεί, δεν θα ολοκληρωθεί, διότι αυτές οι διαδρομές δεν ολοκληρώνονται ποτέ, αλλά θα συνεχιστεί και θα ενταθεί με αφορμή και την σημαδιακή επέτειο του 2021, τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Να πορευτούμε ξανά, λοιπόν, από την αρχαία Ελλάδα προς τη σύγχρονη, με στόχο και προορισμό να ταξιδέψουμε όλοι μαζί στην Ελλάδα του αύριο. Και πάλι θέλω να συγχαρώ θερμά όλους τους συντελεστές αυτού του σημαντικού κύκλου δράσεων και εκδηλώσεων, και να ευχηθώ σε όλους μας καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ.